Το δικό της γραφείο για την παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών εγκαινίασε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Τα βήματά μας είναι συγκεκριμένα και λειτουργούν συνδυαστικά. Ξεκινάμε τη δημιουργία Film Office στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος που χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής καθώς πρόκειται για έργο ενταγμένο στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Στόχος του είναι η προσέλκυση οπτικοακουστικών παραγωγών στις περιφερειακές ενότητες Αιτωλοακανανίας, Ηλίας, Αχαΐας. Έφτασε η ώρα, όπως λένε, για την ανάδειξη των πλεονεκτημάτων της περιοχής μέσα από τον κινηματογραφικό φακό. Αυτό που θα κάνουμε εμείς είναι μέσα από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων από αυτά τα 5 εκατομμύρια που έχουμε πάρει είναι θα ενισχύσουμε την δημιουργία των film offices παρέχοντας εξοπλισμό, παρέχοντας τεχνογνωσία, εκπαίδευση. Θεωρούμε πολύ σημαντική την δημιουργία film office σε κάθε περιφέρεια για να μπορέσουμε εμείς οι παραγωγοί να έχουμε ένα σημείο αναφοράς και μία βοήθεια, γιατί μέχρι τώρα πηγαίνουμε μόνοι μας στους χώρους, γυρίζαμε μόνοι μας χωρίς να έχουμε κάποια βοήθεια σε σχέση με τους χώρους. Θα μου πείτε, η Δυτική Ελλάδα είναι ένας χώρος, είναι μια περιφέρεια που μπορεί να γίνει τουριστικός προορισμός. Βεβαίως μπορεί να γίνει και αυτό μπορεί να γίνει μέσα από τον κινηματογράφο. Από την πλευρά της περιφέρειας έγιναν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την εξασφάλιση της χρηματοδότησης. Άλλωστε έχουν δείξει μεγάλο ενδιαφέρον για την περιοχή σκηνοθέτες και παραγωγοί. Στην ουσία φτιάχνουμε ένα γραφείο, δημιουργούμε ένα γραφείο διεκπεραίωσης, διευκόλυνσης και υποστήριξης των οπτικοακουστικών παραγωγών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Εμείς είμαστε ήδη έτοιμοι μέσα από το πρόγραμμα το TSIAC, το πρόγραμμα Interreg, να δημιουργήσουμε το Film Office στη Δυτική Ελλάδα, όπου θα είχαμε και ανοιχτή πρόσκληση για 10 ταινίες μικρού μήκους, όπου θα χρηματοδοτούσαμε με 24.000 ευρώ από το πρόγραμμα για κάθε ταινία που θα δημιουργηθεί, μια ταινία από 10 έως 15 λεπτά. Αρκεί να σκεφτεί κανείς τα ωφέλη που προέκυψαν για πολλές περιοχές και νησιά ανά την Ελλάδα, όπου γυρίστηκαν κινηματογραφικές ταινίες. Κάθε Έλληνας λοιπόν παραγωγός και σκηνοθέτης, αλλά και κάθε ξένος, το γεγονός ότι θα βρίσκει διευκόλυνση στη Δυτική Πελοπόννησο, στη Δυτική Ελλάδα, σε αυτές τις εκπληκτικές περιοχές της χώρας, έχει τεράστια σημασία. Και βεβαίως η ποικιλομορφία των τοποθεσιών που υπάρχει εδώ είναι πολύ ψηλή σπουδαιότητα. Πιστεύω ότι θα δώσει μια όθηση και στην ανάπτυξη γραφείων παραγωγής. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό. Υπάρχει, γιατί και ο ξένος παραγωγός θέλει να απευθύνεται στους ειδικούς για να αισθάνεται πιο ασφαλής. Είμαι πολύ αισιόδοξος ότι αυτή η πρωτοβουλία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας θα δώσει και μια δυναμική στην ανάπτυξη της παραγωγής και της ελληνικής και της δημιουργίας γραφείων παραγωγής στην περιοχή. Αυτό το διάστημα μάλιστα γυρίζεται στα Καλάβρητα ταινία για το Ολοκαύτωμα. Οι συντελεστές της βρέθηκαν σήμερα στην Πάτρα και μίλησαν για το εγχείρημα, αλλά και την υποδοχή και τη φιλοξενία των κατοίκων. Ήδη συζητάμε και για άλλα projects κινηματογραφικά που θέλουμε να φέρουμε στην Ελλάδα. Αυτό τώρα που γίνεται με την ΕΚΟΜΕ και ελπίζουμε και με τη βοήθεια του δικού σας γραφείου, γιατί έχουμε και κάποια projects τα οποία είναι για τη Δυτική Ελλάδα, να ανοίξει ο δρόμος να έρθουν και άλλες παραγωγές. Και ελπίζω, βλέποντας τη δικιά μου περίπτωση, ότι θα δείτε και μια ανάπτυξη από ξένες παραγωγές να έρχονται πια στην Ελλάδα. Δεν έχουμε τίποτα να ζηλέψουμε από τους ξένους. Μας το είπανε οι μεγάλοι ξένοι ηθοποιοί που είχαμε την τύχη να έρθουν. Ναι, ο Σίντοφ συνέχεια έλεγε ότι είσαστε καταπληκτικοί, δεν έχετε τίποτα να ζηλέψετε. Πείτε τα ονόματα. Ο Μάξιμον Σίντοφ, ο Ρίτσαρτ Τσάμπερλεϊν, η Άλις Κρίτς, ο Γιώργος Βογιατζής, ο Τόμας Αράνα και διάφοροι άλλοι που είναι πιο πολύ καλοί ηθοποιοί. Είχαν μείνει ενθουσιασμένοι με την ποιότητα της παραγωγής, της δουλειάς και πώς ήταν οργανωμένο όλο το πράγμα.